Γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω ένα βιντεάκι για κάποια προϊόντα τα οποία έχω μαζέψει τις τελευταίες ημέρες και για τα οποία δεν έχω μείνει τόσο ευχαριστημένη. Γι' αυτό είπα να κάνω ένα βιντεάκι, να το ονομάσω πράγματα τα οποία δεν θα ξαναγόραζα και για να σας τα δείξω αυτό το βιντεάκι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ της Essence. Είναι το Tribal Summer, είναι τα τελευταία pigments που έχει βγάλει η Essence. Η τιμή τους είναι πάρα πολύ οικονομική, νομίζω έχει περίπου 2,5 ευρώ. Εγώ πήρα αυτό εδώ το beige χρωματάκι. Δεν μου άρεσε καθόλου, απόδοση καθόλου, αν το έχω βρέξει κιόλας, έχω προσπαθήσει να το βρέξω. Παρ' όλα αυτά δεν μου άρεσε, δεν θα το ξαναγόρασα δηλαδή με τίποτα. Πάμε σε αυτό εδώ, είναι της Vivo. Είναι το Concealer Light και αυτό οικονομικό είναι περίπου 3,5 ευρώ, αλλά παρόλα αυτά δεν γράφει πολύ καλά. Δεν έχει πολύ καλή απόδοση χρώματος, δηλαδή δεν καλύπτει. Ίσα ίσα ίσως κάνει μια ενυδάτωση κάτω από το μάτι. Δεν μου άρεσε. Τώρα ίσως επειδή μαύρησα λίγο μπορεί να διαγράφει, αλλά παρόλα αυτά δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή αυτό εδώ το συγκεκριμένο προϊόν δεν θα το ξαναγόραζα. Ακούγεται μουσική και απ' έξω. Πάμε σε κάτι πολύ φτηνό. Όχι, ψέματα, ψέματα. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά ακριβό, γι' αυτό και δεν θα το ξαναγόραζα. Το είχα παραγγείλει μέσω eBay από κάποιο Κινέζο προμηθευτή. Από Κορέα και συγκεκριμένα. Είναι το YCID, ξέρω πώς λέγεται. Τι είναι αυτό, είναι cream blusher, δηλαδή είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο το απλώνεις υποτίθεται στα μαγουλάκια σου και σου βγάζει ένα χρωματάκι. Βέβαια το χρωματάκι αυτό όσο και να το απλώσω φεύγει, δεν μένει τίποτα, όταν σας λέω τίποτα, τίποτα. Και μάλιστα έχω πάρει ένα από τα πιο έντονα χρώματα, ξεγελάστηκα γιατί έμοιαζε πάρα πολύ ωραίο, έδειχνε έτσι πάρα πολύ νέον κοραλί. Και αυτό εδώ το πήρα με τα έξοδα αποστολής 6 ευρώ. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έδινα ξανά 6 ευρώ για να πάρω κάτι τέτοιο. Άκυρο. Πάμε σε αυτό εδώ. Είναι τα γνωστά της Wet n Wild, τα Mega Lash. Απαράδεκτο. Δεν ξέρω γιατί οι περισσότερες τρελαίνονται με τα συγκεκριμένα και έχουν πάθει θυσμό, ειδικά οι Αμερικανίδες, και τα διαφημίζουν τόσο πολύ. Δεν μου άρεσε καθόλου. Γράφει μεν πάρα μα πάρα πολύ έντονα. Τι να σας πω, δηλαδή από τις πιο έντονες αποδόσεις που έχω δει ποτέ σε χείλη, αλλά παρόλα αυτά δεν φεύγει με τίποτα. Όταν σας λέω με τίποτα, με τίποτα. Έχω προσπαθήσει να το βγάλω με χίλιους δυο τρόπους και δεν φεύγει από τα χείλη. Και από ένα σημείο και μετά αρχίζει και κάνει απέσια σκασίματα στα χείλη και γράφει, αφήνει γραμμούλες, όπως όλα τα lip stain. Αλλά το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν θα το ξαναγόραζα ποτέ. Πάμε σε κάτι ακριβό. Είναι το Art Liner της L'Oréal. Όχι της L'Oréal, της Lancôme, συγγνώμη. Είναι αυτό εδώ το πλέον γνωστό eyeliner της Lancôme, αυτό εδώ το πινελάκι. Η τιμή του εξωφρενικά ακριβή έχει γύρω στα 30 κάτι ευρώ. Σε καμιά περίπτωση δεν θα το ξαναγόραζα. Ευτυχώς σε μένα μου το κάνανε δώρο. Καλό ναι μεν, αλλά πάρα πολύ ακριβό. Δεν υπάρχει λόγος να δίνεις τόσα πολλά λεφτά για ένα eyeliner όταν υπάρχουν πάρα πολύ οικονομικά στο εμπόριο, όπως π.χ. της Essence. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα πολύ ακριβό προϊόν, είναι της Tarte, είναι αμερικάνικο. Νομίζω είναι αμερικάνικα τα Tarte ή αγγλικά. Τέλος πάντων, είναι το Glow Light, στην απόχρωση Fair. Είναι αυτό εδώ το στυλό, το οποίο έχει ροζ απόδοση. Δεν είναι concealer, το βάζεις κάτω από τα μάτια για να δώσει λάμψη στο μακιγιάζ, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Και η τιμή του και αυτή πάρα πολύ ακριβή, νομίζω πωλείται για 20 κάτι ευρώ. Σε καμιά περίπτωση δεν το ξανέπαιρνα. Πάμε σε αυτό εδώ το lip glossάκι της Vivo. Έχει αυτό εδώ το πινελάκι. Το είδα έτσι με πολλά στρας. Ψήθηκα να το πάρω. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν βγαίνουν τα στρας. Μένουν μέσα στο μπουκαλάκι. Το μόνο που βγαίνει είναι η κόλλα. Το τζέλ δηλαδή. Σαν διάφανο τζέλ έτσι που και που βγαίνει και κάνει ένα στρασάκι από μέσα. Δεν μου άρεσε. Δεν θα το ξαναγόραζα. Σε αυτό εδώ πάμε. Σε αυτό εδώ το κραγιόν της Beauty Line. Τα βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα 1 ευρώ. Πήρα δύο από αυτά. Αυτό εδώ είναι σε αυτό εδώ το πολύ έντονο χρώμα. Όπως βλέπετε,
Είναι πολύ έντονο, αλλά το άρωμά του λίγο με εκνευρίζει γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Μυρίζει κολόνια δηλαδή. Εγώ έχω την απόχρωση 2 και την απόχρωση 5. Τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο, ενώ γράφει πάρα πολύ ωραία στα χείλη, αφήνει πάρα πολύ έντονο pigment στα χείλη και όταν περνάει η ώρα, μένει και ποτίζει πάρα πολύ άσχημα τα χείλη. Με αποτέλεσμα μετά από ώρες να σου έχει μείνει αυτό το η μόβη απόδοση στα χείλη σου δεν μου αρέσει καθόλου. Και για να το βγάλεις, ναι, μεν μετά αυτό, δεινοπαθείς. Σε αυτή εδώ τη σκιά είναι η Brûlée, είναι της Wet n Wild και αυτή πάρα πολύ διάσημη. Την πήρα μία απλή πούδρα. Όταν σας λέω μία απλή πούδρα, πάρετε μία ανοιχτόχρωμη πούδρα και κάντε τη σκιά. Δεν ξέρω γιατί τρελαίνονται εκεί γι' αυτό οι Αμερικανίδες. Πάμε σε άλλο ένα ακριβό προϊόν, της Macadamia, είναι το Healing Oil Spray. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό, πάρα πολύ σας αρέσει. Δεν βρίσκω το λόγο να δίνουμε τόσα πολλά λεφτά όταν υπάρχουν πλέον στην αγορά άπειρα λάδια για τα μαλλιά. Άπειρα και από ελληνικές εταιρείες και από ξένες εταιρείες με ωραίες μυρωδιές. Το συγκεκριμένο μάλιστα μυρίζει όπως μυρίζει η κολόνια η Angel, γι' αυτό ίσως και δεν μου άρεσε εκ πρώτης όψεως. Αλλά παρόλα αυτά δεν κάνει κάτι τρελό στα μαλλιά για την τιμή. Το okay, είναι Macadamia, δηλαδή πληρώνει στην εταιρεία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα λάδι για τα μαλλιά. Να δώσω ξανά 23 ευρώ, όπως είχα δώσει 18, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό εδώ το λαδάκι δεν θα το ξαναέδινα. Και πάμε και σε άλλα δύο προϊόντα που ίσως σας εντυπωσιάσουν και πείτε γιατί. Θα σας εξηγήσω τους λόγους. Λοιπόν, αυτό το της Maybelline είναι το η BB Cream της Maybelline είναι για oily skin. Έχω την απόχρωση την medium. Η dark δεν υπήρχε στην Ελλάδα, γιατί έχει και dark. Πήρα τη medium, είναι με λίγο ανοιχτόχρωμη για μένα. Αλλά ενώ λέει ότι είναι για λιπαρά πρόσωπα, πάλι μου αφήνει λιπαρότητα στο πρόσωπό μου, δεν μου άρεσε. Και ένας άλλος λόγος που δεν μου άρεσε και δεν θα το ξαναγόραζαν και είναι πολύ φτηνό, έχει 8,5 ευρώ, 9 ευρώ, είναι ότι δεν έχει καθόλου μα καθόλου απόδοση χρώματος. Τίποτα. Δεν καλύπτει τίποτα. Τη ζυγαρνία καλύπτει πολύ καλύτερα κατά τη γνώμη μου. Και τελευταίο, αυτό ξέρετε έχω κάνει και review γι' αυτό, είναι της Bourjois το Bronzing Primer. Ξεγελάστηκα, έδωσα 15 ευρώ. Πολλά λεφτά. Σαν προϊόν εντάξει, σας το είχα δείξει ότι ήταν ωραίο, αλλά δεν θα το ξαναγόραζα. Τώρα να δώσω 15 ευρώ για ένα bronzer. Αφήστε που αυτό εδώ δεν πρόκειται να μου τελειώσει ποτέ πιστεύω. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, δεν λέει να κατέβει και ούτε νομίζω να κατέβει. Οπότε γι' αυτό και το έβαλα σε αυτή εδώ την κατηγορία, δηλαδή σε προϊόντα που δεν θα τα ξαναγόραζα. Το είδα, οκ, okay, εντάξει, ψήθηκα, το αγόρασα, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω να ξαναέδινα 15 ευρώ για να πάρω ένα bronzer της Bourjois. Αυτά. Αφήστε μου και link από βιντεάκι από κάτω για προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει εσείς και δεν σας τρέλαναν και δεν θα τα ξαναγοράζατε. Και θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα. Γεια σας!